Δεν βρίσκεται με σιλίσου τόσο ώστε να φύγει ο Χιλιανός. Πάντοβιτς τώρα θα κάνει την παλιά, εκεί που είναι ο Καμίτσης, Μαρινάκης, πίσω την πάλι για τον Ιωαννίδη. Το επιθετικό τρίδημο τώρα του Εθνικού άλλαξε. Από ό,τι είδαμε μπήκε ο Καμίτσης και ο Μπουγάς και ο Αναστασίου στην επίθεση. Αποχώρησαν και ο Γιώβησιτς και ο Τσιφούτης και ο Ξάνθης. Ο Τσιφούτης, με συγχωρείτε, δεν έπαιζε καθόλου στο παιχνίδι. Και ο Γιώβησιτς και ο Ξάνθης που ήταν επιθετικοί του Εθνικού στο πρώτο ημίχρονο. Να τώρα ο Σέρβος ο Ίβιτς κάνει μια πολύ ωραία παλιά το Χατζή. Τελικά ευνοείται ο Μαρινάκης, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει το πλασέ, γίνει το 1-0 στον αγώνα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ ωραία επιθετική πρωτοβουλία των παιχνών του Ολυμπιακού. Ο Νεσιλθόν Χατζίδης με την παλιά που δέχτηκε από τον Σέρβο την άφησε για τον Μαρινάκη. Αυτός μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ. Εκεί ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Κάντας που μπήκε στη θέση του Καρασάβα, όπως είπαμε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και είναι τον Ιωαννίδη. Το επιθετικό τρίδημο τώρα του Εθνικού άλλαξε. Από ό,τι είδαμε μπήκε ο Καμίτσης και ο Μπουγάς και ο Αναστασίου στην επίθεση. Αποχώρησαν και ο Γιώβησιτς και ο Τσιφούτης και ο Ξάνθης. Ο Τσιφούτης, με συγχωρείτε, δεν έπαιζε καθόλου στο παιχνίδι. Και ο Γιώβησιτς και ο Ξάνθης που ήταν επιθετικοί του Εθνικού στο πρώτο ημίχρονο. Να τώρα ο Σέρβος ο Ίβιτς κάνει μια πολύ ωραία παλιά το Χατζή. Τελικά ευνοείται ο Μαρινάκης, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει το πλασέ, γίνει το 1-0 στον αγώνα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ ωραία επιθετική πρωτοβουλία στη διάθεσή του ο κύριος Κυράστας. Να τώρα μπροστά λοιπόν παίχτες του Εθνικού. Ο Μαρινάκης τελικά θα αποσπάσει την μπάλα από τον Πάντοβιτς. Μαρινάκης και Ίβιτς τώρα. Ο Σέρβος που του αρέσει να κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει για τον Εστάι. Ο Βραχής όμως Χιλιανός θα κάνει την παλιά για τον Χατζίδη. Χατζίδης που έχει καλό πόδι από εκεί, το δοκιμάζει το πόδι του, κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Την μπάλα θα περάσει όμως πάνω από τα δεκάρια του Καρασάβα που ήταν απλά παραδεκτή. Και αντερεστάνει ο Μπουγάς. Μπουγάς κάνει και αυτό το λάθος. Και ο Φαμπιάν Εστάι κάνει μια πολύ ωραία παλιά τώρα για τον Καραπιάλη που μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Καραπιάλης θα κάνει και ένα σουτ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κάντας, όμως η μπάλα περνάει out. Νέα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει... Κάντα σε μια ακόμα φορά εκτελεί το βολέ. Ωραίο το κοντρό του Καραπιάλη. Καραπιάλης περνάει και την αντίσταση του Δημόπουλου. Περνάει και τον Καψί. Καραπιάλης βγαίνει από τα δεξιά, ενώ προωθείται και ο Ηλιαίβιτς. Μια πολύ ωραία σέντρα του Καραπιάλη, όμως εκεί ο Γιώτης είναι μπροστά από το σέρβο, κερδίζει την μπάλα. Την απομακρύνει για να καταλήξει καθηγή στους παίκτες του Ολυμπιακού και πάλι, αφού είναι ο Χατζίδης στην επίθεση. Χατζής για τον Μαρινάκη που είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Σήμερα και είναι ο Εστάι τώρα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέ ο Χιλιανός και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ωραίο γκολ που συμμετείχε και σε αυτόν τον γκολ ο Μαρινάκης. Έκανε μια πολύ ωραία μπάλα για τον Χιλιανό τον Εστάι. Αυτός είχε να αντιμετωπίσει μόνο τον Κάντα στην περιοχή του Εθνικού. Έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ. Το Κάντα εκεί το πως ήταν φυσικό δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και... Κάντα σε μια ακόμα φορά εκτελεί το βολέ. Ωραίο το κοντρό του Καραπιάλη. Καραπιάλης περνάει και την αντίσταση του Δημόπουλου. Περνάει και τον Καψί. Καραπιάλης βγαίνει από τα δεξιά, ενώ προωθείται και ο Ηλιαίβιτς. Μια πολύ ωραία σέντρα του Καραπιάλη, όμως εκεί ο Γιώτης είναι μπροστά από το σέρβο, κερδίζει την μπάλα. Την απομακρύνει για να καταλήξει καθηγή στους παίκτες του Ολυμπιακού και πάλι, αφού είναι ο Χατζίδης στην επίθεση. Χατζίδης για τον Μαρινάκη που είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Σήμερα και είναι ο Εστάι τώρα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέ ο Χιλιανός και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ωραίο γκολ που συμμετείχε και σε αυτόν τον γκολ ο Μαρινάκης. Έκανε μια πολύ ωραία μπάλα για τον Χιλιανό τον Εστάι. Αυτός είχε να αντιμετωπίσει μόνο τον Κάντα